Ρωτώ ένα γιατί. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Παρακαλώ. Διορίζουν φίλους και κολλητούς, κύριε Αυτιά. Και πάνω λοιπόν, απ' όλα, οι υπουργοί, οι 20 υπουργοί και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν διορίσει συγγενείς τους στο δημόσιο, θα πρέπει να ζητήσουν πρώτη ένα συγγνώμη. Με πρώτη την κυρία Καφαντάρη που έχω δίπλα μου, γιατί η οποία έχει διορίσει το σύζυγό της στη δημόσια επιχείρηση ενεργειακών επενδύσεων. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Αργυρίου, σύζυγός σας. Δημόσια. Φέρτε ένα φεκ που να λέει για διορισμό. Σας απαντώ αλλιώς λοιπόν. Αλλιώς πρόκειται για συκοφαντία. Κάντε μου να απαντήσω, κύριε Αυτιά. Να απαντήσω. Λέει λοιπόν η κυρία Καφαντάρη κάθε φορά που την εγκαλούν γι' αυτό και οι ΣΥΡΙΖΕΙ φίλοι της, λέει για το ΦΕΚ. Ο λόγος που δεν υπάρχει ΦΕΚ είναι γιατί αυτή η δημόσια επιχείρηση ενεργειακών επενδύσεων υπάγεται στην ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχουν δηλαδή ΦΕΚ, δεν προβλέπονται ΦΕΚ, ούτε αναρτώνται τα έξοδα στη διάβγεια. Δυστυχώς. Παρότι αυτή η εταιρεία, διαψεύστε με λοιπόν κύριε Καφαντάρη, αυτή η εταιρεία έχει ιδρυθεί από τον κύριο Τσίπρα με τον νόμο 4332 του 2015. Ωραία. Δημόσια επιχείρηση, δημόσια επιχείρηση ενεργειακών επενδύσεων. Απαντάει η κυρία Καφαντάρη σε όλα. Ο κύριε Καφαντάρη είναι και διευθύνων σύμβουλο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Και 20 άλλοι υπουργοί και βουλευτές. Και είναι επικίνδυνο αυτό το οποίο λέτε. Υπουργοί και βουλευτές. Ένα ΦΕΚ. Δεν τα ξέρετε καλά. Μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός. Το ψέμα είναι επιστήμη για σας. Του οποίου η νύφη, ο ξάδερφός του και άλλοι συγγενείς διορίζονται και τα παίρνουν από το δημόσιο. Γι' αυτό κόβουν συντάξεις, γι' αυτό κόβουν εισοδήματα και να διορίζουν κολλητούς. Κυρία Καφαντάρη, αυτό λοιπόν, είναι το πάλι που γίνεται στο δημόσιο. Μισό λεπτό, παιδιά. Λοιπόν. Στη δημοκρατία μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά έχει και την ευθύνη αυτού του πράγματος που λέει. Δεν θα διακόψει κανείς την κυρία Καφαντάρη. Κυρία Καφαντάρη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς, απάντησα στο προηγούμενο. Έτσι. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ναι. Άλλωστε, είναι προσφυλής η τακτική της αντιπολίτευσης. Δεν διορίστηκε ο σύζυγός σας. Όχι, στα κατασκευασμένες ειδήσεις. Όχι, κύριε. Από εκεί και πέρα. Όχι. Όχι, δεν είναι διευθυνός σύμβουλος. Λοιπόν. Συνεχίζουμε τώρα. Καταγράφεται αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό είναι αυτοί που φιλοδοξούν να γίνουν πολιτικοί, νέους ανθρώπους έχουμε εδώ στο πάνελ, να είναι πιο προσεκτικοί, πιο σεμνοί. Για ποιο λόγο? Γιατί τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν χρωστάνε στον ελληνικό μας λαό. Μα θέλετε σιωπηλούς, δηλαδή, κύριε Καφαντάρη. Πιο σεμνούς. Θέλετε να διορίζετε συγγενείς και εμείς να μιλάμε. Πιο σεμνούς. Θέλετε σιωπηλούς. Σιωπηλή αντιπολίτευση θέλετε. Κύριε Αυτιά, ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε, είπατε κύριε, να μην διακοπώ. Κύριε Κυρανάκη και κύριε Καρανικόλα και οι υπόλοιποι. Σας παρακαλώ θερμά, είστε έτσι, σε μεγάλη ηλικία πολλά. Πλέον για να ακούσαμε μπορώ πολλά. Κάθε φορά να σας ανακαλώ στην τάξη. Λοιπόν, χρωστάνε από 200 περίπου εκατομμύρια το κάθε κόμμα στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Μιλάω για τα χρέη των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και είναι υπαρκτά τα χρέη αυτά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα το εξής. Εσείς χρειάζεται. Πήραμε μία χώρα το 2015... στα όρια της χρεοκοπίας, να μην πω της χρεοκοπίας, με χρεοκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία, με κινδύνους σοβαρούς και με μία ανεργία η οποία είχε φτάσει στο 27% και τώρα μετά από 3 χρόνια είναι στο 21,3 περίπου. Λοιπόν, εμείς αναλάβαμε αυτή την ευθύνη. Να σώσουμε τη χώρα από την ξέρα που μας την έριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Προσπαθούμε, στείνεται η χώρα στα πόδια της. Έτσι, λοιπόν, η ανεργία έχει μειωθεί. Και ερχόμαστε τώρα και είμαστε στην τελική ευθεία για να βγούμε από αυτές τις μνημονιακές πολιτικές τον Αύγουστο. Βγαίνουμε από αυτές τις πολιτικές και αυτές τις μέρες ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο, το οποίο το αφορά, κύριε Αυτιά, παρακαλώ. Κύριε Καρανικόλα, κύριε Αυτιά, αφήστε εξοργίζονται Καρανικόλα, με τα ψέματά τους τις προηγούμενες μέρες σε 4 νομούς και δεν αντέχουν κύριε πλέον Καρανικόλα. Τα ψέματά λοιπόν, τους, κύριε Αυτιά, με συγχωρείτε, δεν είναι συζήτηση αυτή εδώ. Βγαίνουμε και ψηφίζουν ταυτόχρονα, με τραλιτότητας. Άκου, παλικάρι μου, όταν θα πας στη Βουλή, με το αν καλό. Θα πάει. Περίμενε. Κύριε έχει ένα κουδούνι ο πρόεδρος από πάνω. Και την τρίτη φορά σου λέει Καρανικόλα Δεύρο. Εδώ δεν υπάρχει κουδούνι. Είμαι εγώ που λέω παιδιά stop. Λοιπόν, άσε να μιλήσει η Χριστιανή και μετά πες όποιο επιχείρημα θέλεις. Είδες ο Κυρανάκης, σου λέει άσε να τα πει και θα παρέμβω μετά. Λοιπόν, διότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τη διαιτητή κάθε λεπτό. Επειδή είστε νευρικά παιδιά πρωί-πρωί και θέλετε να μπείτε πιο γρήγορα από την ώρα στη Βουλή, πάμε. Ελάτε, αυτή κυρία Καφαντάρη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δύσκολη. Είμαστε στη φάση ναι. αυτή εξόδου από αυτές τις πολιτικές. Ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο, το οποίο ουσιαστικά αφορά τους προϋπολογισμούς, να το πω απλά, των επόμενων χρόνων, 4 χρόνων. Εδώ πέρα υπάρχει μια χαρακτηριστική
διαφορά, ναι, ότι είναι κατανομής μερίσματος και όχι βαρών, όπως ήταν μέχρι σήμερα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχουν σημαντικά θέματα όπως τα 3,5 δις επιπλέον τα οποία δίνονται για κοινωνικούς λόγους. Είναι τα ζητήματα... Ταυτόχρονα, κυρία Καπαντάρη, λοιπόν, θα περιμένετε. Εξηγήστε το αυτό. Είναι κρίσιμο για τον κόσμο ή για μας. Συγγνώμη, αφορά συγκεκριμένα ζητήματα κάθε χρόνο που έχει να κάνει και με το υπερπλεώνασμα. Αντίστοιχα, ήδη δεσμευτήκαμε για τα 700 εκατομμύρια, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να δοθούν σε φοροελαφρύνσεις, διότι αναγνωρίζουμε ότι η μεσαία τάξη και οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιβαρυνθεί και έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης ιδιαίτερα. Από εσάς από την άλλη μεριά, θα ήθελα να πω ότι περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις, ναι, στα φυσικά πρόσωπα, ναι, από 22 στο 20%, στις επιχειρήσεις από 29 στο 26%. Όσο το υπάρχουν δηλαδή μέσα, παραδείγματος χάρη, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό, για τον νόμο Κατσέλη. Κύριε Αυτιά, εγώ να ρωτήσω, αν είναι κύριε Αυτιά, μιλάμε, έχουμε ψηφίσει πέρυσι μέτρα και αντίμετρα. Αυτό ακριβώς υλοποιείται εδώ. Αλλά ο θα πω κάτι. Η αίρεση είναι η επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και τα πρωτογενή πλεονόσματα βλέπουμε ότι τα υπερκαλύπτουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που σημαίνει λοιπόν, τι αυτό άμα υπάρχει. Ναι. Έχουμε πιάσει δηλαδή, αυτά τα πλεονάσματα, ναι, ενεργοποιούνται και τα αντίμετρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, ναι, ας κάνει λίγο υπομονή, δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο, δηλαδή, τώρα που είμαστε εσείς σε λεπτό, αυτή παιδιά, τη φάση, ναι, που βγαίνουμε από τις μνημονιακές πολιτικές. Και ένα μόνο είναι σίγουρο, ότι με Νέα Δημοκρατία θα κοπούν οι συντάξεις, κάτι που έγινε και στο παρελθόν. Το μα δήλωσε φράσος, ο κύριος Μητσοτάκης ότι μόλις τα μέτρα το έχετε υπογράψει μόλις και πάλι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς παλεύουμε και το έχει πει. Αυτή είναι η βουλευτέ μας, κύριε Αυτιά. Το έχει μόλις υπογράψει, το έχει ψηφίσει και με το τα δύο χέρια. Πει ρητά, και έρχεται εδώ και λέει κάτι άλλο. Τώρα είπατε να μην διακόπτομε, κύριε Αυτιά. Έτσι. Ολοκληρώσατε. Το έχετε μόλις υπογράψει. Από το φθινόπωρο και μετά, με την πορεία της ανάπτυξης, με τα υπερπλεονάσματα, κάποια ζητήματα, όπως έχει να κάνει και με το θέμα των συντάξεων ένα από αυτά, μπορούμε να τα ξαναδούμε ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει ο μεσαίος που έχει χτυπηθεί, τους αδύναμους τους στηρίξαμε, λοιπόν, αυτά τα χρόνια, κύριε, και πάμε, το ξέρουμε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα ας κάνουμε λίγο υπομονή, προσπαθούμε και παλεύουμε. Χρόνια, δεν λέμε, κύριε, ναι.